Μας ακούτε? Καλησπέρα κύριε Ακριβοπούλου, καλησπέρα και σε όλους τους συναδέλφους σας. Κύριε Πολάκη, πριν πούμε στα θέματα που άπτονται αμιγώς του δικού σας Υπουργείου, είστε Υπουργός της Κυβέρνησης και μια και ήμασταν στη διαπραγμάτευση, δώστε μας κι εσείς μια αντίληψη που έχετε. Τι πιστεύετε για τη διαπραγμάτευση? Βρισκόμαστε πριν το τέλος? Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Ακριβοπούλου, ναι, η διαπραγμάτευση τελειώνει. Αυτό το οποίο εγώ έχω μάθει να βλέπω είναι ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Και γίνομαι πολύ συγκεκριμένος. Όταν ξεκινήσαμε με δεδομένο από το Δούνου του ότι ζητούσε περίπου 800 εκατομμύρια νέα μέτρα για το 2018, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι. Δεύτερον, για να μιλάμε με πραγματικούς όρους, με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, αυτά τα οποία θα γίνουν τα επόμενα 2 χρόνια είναι τα εξής. Θα γίνουν. Είναι πρώτον, κλείνει η αξιολόγηση, μπαίνουμε στην ποσοτική χαλάρωση. Παίρνουμε μέτρα για τη ρύθμιση τη μεσοπρόθεσμη του χρέους και ουσιαστικά χαλαρώνει η θηλιά στην ελληνική οικονομία και η πιθανότητα για νέες εμπλοκές. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει μετά το 19, που νομίζω είπε ο κύριος Τζανακόπουλος προηγουμένως σε αυτό που δείξατε κάποια πράγματα, είναι συνάρτηση μια σειράς γενικότερων εξελίξεων στην Ευρώπη που έχουν να κάνουν με το τι, ποιο θα είναι το πολιτικό τοπίο μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, και είμαι πολύ σαφής, μια πολιτική αλλαγή στη Γερμανία είναι προφανές ότι τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο συνολικά η Ευρώπη θα δει κάποια πράγματα. Δηλαδή, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm. Ένα σταυροδρόμι το οποίο λέει ότι η συνέχιση της σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής που έχει επιβάλει ένας πυρήνας γύρω από τον κύριο Σόιμπλε και τη σκληρή γερμανική αστική τάξη που πρακτικά οδηγεί στην άνοδο του φασισμού και στην αποστήχηση λαών της Ευρώπης από την ιδέα μιας κοινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινής πολιτικής. Ή χαλαρώνει αυτό και παίρνουμε μέτρα για την ανάπτυξη ή είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν θα υπάρξει. Άρα λοιπόν το τι θα γίνει μετά το 19, το τι θα γίνει μετά το 19 θα είναι συνάρτηση και το τι μέτρα θα πάρθουν, τι μέτρα θα εφαρμοστούν κτλ. Κτλ. Αυτό είναι συνάρτηση των πολιτικών εξελίξεων των οποίων θα υπάρχουν μέχρι τότε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αυτό που πετύχαμε και αυτή τη στιγμή σήμερα και νομοθετούμε είναι ότι για κάθε ευρώ νέο μέτρο μείον θα υπάρχει 1 ευρώ μέτρο ελάφρυνσης. Το τι τελικά θα γίνει σας είπα από το τι θα εξαρτηθεί. Το σίγουρο είναι ότι κλείνει η αξιολόγηση, σταματάει η αβεβαιότητα, μπαίνουμε στην ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή στο νέο χρήμα, άρα μπορούν οι τράπεζες να δανείσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άρα μπορεί να πάρει μπρος η μηχανή, μπορεί να αρχίσουν να έρχονται επενδύσεις και βέβαια έχουμε και εμείς 2 χρόνια καθαρά προκειμένου να αλλάξουμε κάποια πράγματα τα οποία εδώ και 2 χρόνια έχουμε ένα διαρκή πόλεμο εναντίον μας στο να μην μπορούμε να τα κάνουμε, στο να μας εμποδίζουν διάφοροι μηχανισμοί, είτε πολιτικοί, είτε υπηρεσιακοί, είτε κρατικοί, είτε παρακρατικοί, είτε δικαστικοί, είτε ένα σύστημα ολόκληρο, το οποίο τώρα νιώθει ότι έχουμε 2 χρόνια καθαρό χρόνο μπροστά για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Ένα από τα θέματα τα οποία μπήκαν τώρα στη διαπραγμάτευση, και το λέω για να κάνω γέφυρα γιατί είναι της αρμοδιότητάς σας. Ένα από τα θέματα τα οποία επανέφερε φαίνεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όχι μόνο το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ στο τραπέζι είναι το θέμα του φαρμάκου. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει, γιατί η δική μου πληροφόρηση λέει ότι έχουν πέσει πάλι κάποια συμφέροντα διεθνή, φαρμακευτικές γενοσύμων και έχουν αρχίσει πάλι να επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν ένα νέο καθεστώς στη χώρα. Είναι ακριβές αυτό, έχετε εικόνα? Κύριε Κοτρότσο, καταρχήν να σας συστήσω να αλλάξετε πληροφοριοδότες. Πρώτον, το θέμα του φαρμάκου το θέσαμε εμείς στην πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης για τη δεύτερη αξιολόγηση και το λήξαμε
από το Νοέμβριο του 2016. Δηλαδή, ουσιαστικά θέσαμε τους θεσμούς πρώτων ευθυνών τους. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν μπορεί να μας λέτε να ελέγχουμε τη φαρμακευτική δαπάνη και την ίδια στιγμή να μας επιβάλλετε στο μνημόνιο το οποίο με τη θελιά στο λαιμό ψηφίσαμε τον Αύγουστο του 2015, ότι ένα φάρμακο που κυκλοφορεί σε τρεις χώρες αποζημιώνεται σε δύο, μπαίνει ελεύθερα στην Ελλάδα. Γιατί αυτό περιείχε αυτό το μνημόνιο το οποίο μας υποχρέωσαν το 2015 να ψηφίσουμε και που ουσιαστικά ήταν μια παλαιότερη διάταξη που υπήρχε, που ουσιαστικά άφηνε ελεύθερο το πεδίο εισαγωγής των φαρμάκων. Εμείς αυτό το πράγμα σε συμφωνία τους είπαμε ότι δεν γίνεται να ελέγχουμε μια φαρμακευτική δαπάνη όταν είναι ανοιχτή η πόρτα σε οποιοδήποτε φάρμακο πρωτοκυκλοφορεί, γιατί θα πούμε και κάποια πράγματα μετά για το γιατί στήθηκε αυτό το πράγμα με τη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα και με βάση πιο πολιτικό προσωπικό. Γι' αυτό το ρώτησα και εγώ, γιατί εφάπτεται μόλις την ιστορία Νοβάρτης και τα λοιπά. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ακριβώς. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς αυτό το πράγμα έχει λήξει από τον Νοέμβρη ήδη. Ουσιαστικά αλλάζουν αυτές οι διαδικασίες. Δηλαδή πρέπει να κυκλοφορεί σε τουλάχιστον 9 χώρες, να αποζημιώνεται σε τουλάχιστον 6 χώρες και από αυτές τις 6 χώρες πρέπει οι μισές να έχουν σύστημα Health Technology Assessment, HTA, που είναι ένα σύστημα το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα και το συνολικό όφελος του φαρμάκου. Άρα δεν ζήτησαν κάτι τώρα καινούργιο. Αυτό ουσιαστικά βάζει ένα φίλτρο στη διαδικασία. Όχι. Εμείς το επιβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα ρυθμίζουμε μια σειρά πράγματα που έχουν να κάνουν και με το rebate, την έκπτωση όγκου δηλαδή. Ρυθμίζουμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την αυτόματη επιστροφή, με την υπέρβαση. Και το θέμα αυτό είναι λιγμένο σε σχέση με τους έξω. Και απλά υπάρχει μια διαπραγμάτευση και με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και με τους εισαγωγείς. Διότι πραγματικά πρέπει και στη χώρα μας να ισχύσουν μια σειρά από ευρωπαϊκοί κανόνες και να μπούμε σε ένα άλλο δρόμο αρετής και όχι αυτό που διανύαμε τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά τη δεκαετία του 2000. Κύριε Πολάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, συνεχίζοντας. Δηλαδή, και πρακτικά εμείς ουσιαστικά αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε και λίγουμε σήμερα αύριο, γιατί είναι στο σύνολό του σχεδόν συμφωνημένες οι ρυθμίσεις, είναι ουσιαστικά κάποιες τελευταίες πινελιές στο νόμο για τις προμήθειες, ο οποίος θα ψηφιστεί μαζί με το σώμα του νόμου των προαπαιτουμένων, που το ετοιμάζουμε πολύ καιρό με μια μεγάλη διαδικασία και που αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη θεσμική τομή στο σύστημα υγείας της χώρας μας. Κύριε Πολάκη, έβλεπα χθες σήμερα μια ανάρτησή σας στο Facebook, η οποία λέει το εξής: οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όπως η ΠΕΔΙΦΚΑ, η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΟΠΗ, που πρόσφατα αντικαταστήσαμε τον επικεφαλής του, θα προσανατολίσουν το έργο του στη σύλληψη των χοντρών ψαριών του χώρου που κατασπαταλούν μεγάλα ποσά δαπανών, πατώντας στο μέχρι πρόσφατα χάος στο οποίο βάζουμε τάξη. Κανείς δεν θα μείνει χωρίς έλεγχο, αλλά σημειώνεται σε αυτή την ανάρτηση και θέλουμε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε. Κανείς δεν μπορεί, το 90% του έργου του ελεγκτικού μηχανισμού να είναι, παραδείγματος χάρη, ότι σε 5 συνταγές από σύνολο 300 που εξέδωσε ένας γιατρός συμβεβλημένος στον ΕΟΠΗ σε ένα εξάμηνο, να έχει γράψει φάρμακα που παίρνει ο ασθενής, αλλά δεν είναι ακριβώς της ειδικότητάς του. Τι θέλετε να περιγράψετε με αυτό? Και μάλιστα λέτε, δηλώνω προς πάσα κατεύθυνση όλο αυτό στην ανάρτησή σας και καταλήγετε και ονοείτε σε κάποιο νομό της όμορφης Υπήρου. Τι θέλετε να πείτε? Μ' ακούτε, κύριε Πολάκη? Παιδιά, μας ακούει ο κύριος Πολάκης? Τι έχει γίνει? Κυρία Κρυβοπούλου, να ζητήσω συγγνώμη. Μ' ακούσατε? Δεν σας ακούω. Δεν με ακούτε τώρα που σας μιλάω? Άκουσα το μισό μόνο από αυτό που είπατε. Τώρα που πρέπει μιλάω. Πρέπει να αποκατασταθεί η επικοινωνία. Ναι, τώρα που σας μιλάω, με ακούτε? Παιδιά, να πάμε να κάνουμε ένα break, να αποκατασταθεί η σύνδεση με τον κύριο Πολάκη, γιατί αρχίζουν τα κρίσιμα τώρα.